Κραυγή αγωνίας βγάζουν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι βλέπουν πως η εγκληματικότητα κυριολεκτικά σαρώνει, χωρίς κανείς να μπορεί να σταματήσει τα περιστατικά κλοπών, διαρρήξεων, ληστείων και επιθέσεων σε βάρος πολιτών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου Γιώργου Δούβαλη, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγου Χρήστου Μπουλούμπαση και του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγου Γιώργου Τζίμα, οι δήμαρχοι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης. Πραγματικά δεν πάει άλλο. Η εγκληματικότητα και ανατολικά και δυτικά και σε όλο το πολεμικό συγκρότημα έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι συμπολίτες μας καθημερινά επικοινωνούν με τα γραφεία μας στους Δήμους και μας καταγγέλουν περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών, ακόμα και ληστείων, και πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρέμβαση προσωπικά του Υπουργού για να αλλάξει το κλίμα, να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς. Αυτό που επισημαίνει εμφατικά ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, είναι πως τα κρούσματα εγκληματικότητας έχουν πάρει χαρακτήρα πανδημίας στις περιοχές της πόλης και είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν άμεσες λύσεις για την ασφάλεια των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να καλείται να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, αφού το θέμα, όπως λένε οι δήμαρχοι, είναι βαθιά πολιτικό. Δεν μπορεί πια να μιλάει η πολιτεία, το κράτος, για ποιότητα ζωής της πόλης, όταν οι πολίτες δεν είναι ασφαλείς ούτε μέσα ίδια τους στα σπίτια. Γιατί έχουμε και τέτοιες καταγγελίες, να μπαίνουν διαρρήξεις μέσα στα σπίτια των πολιτών, ενώ είναι οι πολίτες μέσα στα σπίτια. Οι δήμαρχοι ζήτησαν την ενίσχυση των δυνάμεων της αστυνομίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Παράλληλα, αυτό που τόνισαν στους αστυνομικούς διευθυντές είναι πως δεν φτάνει ο επαγγελματισμός, η ευσυνειδησία και το φιλότιμο των αστυνομικών, αλλά πρέπει να υπάρξει επαρκή στελέχωση για να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντά τους. Να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των τμήματων, γιατί δεν μας είναι κατανοητό να υπάρχουν αστυνομικά τμήματα που μοιράζονται περιπολικό με το διπλανό αστυνομικό τμήμα. Θεωρούμε ότι είναι υποβάθμιση της αστυνόμευσης. Η ανώτατη αξιωματική αυτή αναγνωρίζει και αυτό το πρόβλημα. Θεωρούν ότι οι αστυνομικοί, και το αναγνωρίζουμε και εμείς, ότι οι αστυνομικοί κάνουν το καθήκον τους και με επαγγελματισμό και με ευσυνειδησία, αλλά είναι λίγοι. Είναι υποστελεχωμένα τα τμήματα, άρα οι λίγοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά των πολλών. Ο κύριος Καϊτεζίδης σημείωσε ότι πέρα από την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, επιβάλλεται να γίνουν και αλλαγές στις διατάξεις του νόμου για τη μικροεγκληματικότητα, καθώς οι παραβάτες που συλλαμβάνονται αφήνονται ελεύθεροι και επαναλαμβάνουν τις πράξεις τους. Τέθηκαν υπόψη και αυτό που πολύ σωστά αναφέρεται και το ζητήσαμε οι αυτοδιοικητικοί, δηλαδή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Δεν είναι δυνατόν να συλλαμβάνονται από αυτό φόρο για ληστεία ή για σειρά κλοπών και το ίδιο βράδυ να είναι έξω και να συνεχίζουν το έργο τους. Θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξέρουν και οι κακοποιοί, οι πάσης εγκληματίες, ότι εφόσον διαπράττουν μία αξιόπινη πράξη από αυτές που περιγράφουμε, πρώτον ότι θα αντιμετωπίζουν και το ενδεχόμενο, εγώ δεν λέω πάντοτε, αλλά και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης, και η δίκη τους θα προσδιορίζεται σύντομα, ώστε να εκτείουν μετά ποινή και όχι να πηγαίνει μετά από 7 και 8 χρόνια να γίνονται τα δικαστήρια με τα γνωστά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό η διακίνηση των πάσης φύσεως ναρκωτικών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στη Βόρεια Ελλάδα, τη στιγμή που όλοι οι δήμαρχοι απέτησαν από την πολιτεία να τοποθετηθούν κάμερες στους δημόσιους χώρους, ώστε, όπως λένε, να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραβατικότητα και οι πολίτες να μπορούν να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς.